Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 1066. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, το 10ο γιώτα κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Γιώτα 19. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν να εισέλθομεν στα Άγια δια το αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της αρκός αυτού, και έχοντες ιερέαν μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρόν, ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός ο υποσχεθής. Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσων βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν. Και στο 35 εδάφιο. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχημης τα ποδοσίαν μεγάλη, διόχι διέχετε χρίαν υπομονής δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν. Διότι έτιο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και αν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Και ας πάμε και στη σελίδα 1062, να διαβάσουμε τρία εδάφια από το Δέλτα 14. 1062, Δέλτα 14. Έχοντες λοιπόν αρχιερέαν μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος, για να λάβουμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθεια εν καιρό χρίας. Αμήν. Μέσα λοιπόν στην αδυναμία του ανθρώπου, μέσα στα αδιέξοδα, μέσα στις πτώσεις, ο Θεός μας δίνει το δρόμο της Ανάστασης. Μας δείχνει το δρόμο της αναζωπήρωσης, πώς να πλησιάσουμε πραγματικά το Θεό, ώστε να πλησιάσει ο Θεός εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, όχι να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας, αλλά να βρούμε τον τρόπο να πάμε μαζί Του, να πάμε κοντά Του, και πιο σωστά να πηγαίνουμε κοντά Του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με απόλυτη παρησία μας λέγει: έχοντες λοιπόν αδελφοί όλοι μας παρησία να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Θυμηθείτε στην Παλαιά Διαθήκη, στα Άγια εισήρχονται μόνο οι ιερείς. Όλος ο λαός έμενε στην αυλή. Στα Άγια εισήρχονται μόνο οι ιερείς και στα Άγια των Αγίων εισήρχεται μόνο ο αρχιερεύς. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί οι ιερείς και βασιλείς του υψίστου είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας προτείνει, μας προτρέπει, επαναλαμβάνω, μας διατάζει να ακολουθήσουμε έναν ιδιαίτερο δρόμο. Το δρόμο που χρειαζόμαστε παρησία για να τον περπατήσουμε. Αν δεν έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού, δεν μπορούμε να περπατήσουμε αυτό το δρόμο. Δεν μπορούμε να εισέλθουμε στα Άγια και να σταθούμε μπροστά στο Μέγα Αρχιερέα. Κανένας δεν έχει ονομαστεί από το Λόγο του Θεού και από το Θεό Μέγας Αρχιερεύς. Υπήρχε ο Αρχιερεύς στην Παλαιά Διαθήκη. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι Μέγας Αρχιερεύς. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μπούμε, να περπατήσουμε
αυτό το δρόμο που θα μας οδηγήσει στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Εκεί που θα λαμβάνουμε έλεος και θα βρίσκουμε χάρη προς βοήθεια για το μέλλον μας, σε αυτό το δρόμο για να μπεις πρέπει να έχεις παρησία. Και η παρησία είναι όχι μια φανταστική σκέψη, αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, αγωνίζομαι, έχω παρησία. Δεν έχεις παρησία. Παρησία δίδεται μόνο όταν περπατάς ακριβώς κατά το θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός, γνωρίζοντας ότι πρέπει να εξαγοράζεις τον καιρό σου, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Παρησία να εισερχόμεθα εις τα Άγια. Να ξέρουμε ότι μπορούμε να εισέλθουμε. Και ότι δεν νομίζουμε, δεν φανταζόμαστε, δεν ελπίζουμε ότι θα εισέλθουμε, αλλά μπορούμε με τα πάσης βεβαιότητας να εισέλθουμε. Και η παρησία αυτή δίδεται μόνο όταν ζητάς, περπατάς, πράττεις με τα πάσης βεβαιότητας, σκέφτεσαι, συλλογίζεσαι κατά το θέλημα του Θεού. Μόνο. Και αν περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού, μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε, γιατί η εντολή του Κυρίου είναι να μένουμε στις προσευχές. Εάν αρχίζω και βαριέμαι τις προσευχές, δεν έρχομαι, δεν πηγαίνω, τότε κάτι στην καρδιά μου πάει προς τα πίσω. Να μένουμε στην κοινωνία μεταλλήλων. Αν παρηγοριέμαι και χαίρομαι να έχω παρέες με έξω από τους αδελφούς μου στην εκκλησία, τότε αυτό το κακό γίνεται μεγαλύτερο. Όταν υπάρχει εντολή του Κυρίου να εμένουμε στην κλάση του άρτου και εμείς λέμε και αν δεν πάρουμε δεν χάθηκε ο κόσμος, θα πάρουμε την άλλη εβδομάδα, τότε το κακό γίνεται ακόμη περισσότερο. Και αν ο λόγος του Θεού από πουδήποτε και αν προέρχεται δεν είναι ευάρεστος στην καρδιά σου, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Τότε σε καμία περίπτωση δεν έχεις παρησία. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορείς να εισέλθεις στα Άγια. Νομίζεις, φαντάζεσαι, αλλά δεν μπορείς. Γιατί η εκκλησιαστική σου ζωή είναι αυτή που προσδιορίζει την ταυτότητά σου στη σχέση σου με το Θεό. Και βεβαίως και η συνέχεια και η προσωπική σου ζωή και η οικογενειακή σου ζωή. Αν δηλαδή τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου, αν όλα αυτά έπονται. Γιατί όταν υπάρχει εκκλησιαστική ζωή ενώπιον του Θεού κατά το λόγο του Κυρίου, τότε πραγματικά ο Θεός ευαρεστείται σε σένα. Και έχεις παρησία. Δηλαδή πρώτα θα εξετάσουμε την προσωπική μας ζωή, γιατί το να εξετάσω την προσωπική μου σχέση με το Θεό έτσι αορίστως θα τη βρω πάρα πολύ καλή. Το να εξετάσω την προσωπική μου σχέση με το Θεό μέσα από την εκκλησιαστική μου ζωή, τότε γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι το θέλημα του Θεού και τι βλέπει ο Θεός στη ζωή μου και πώς με βλέπει ο Θεός. Η εκκλησιαστική μας ζωή, αδελφοί αγαπητοί, είναι το αποδεικτικό στοιχείο ότι η σχέση σου με το Θεό πηγαίνει καλά και θα πάει και καλύτερα. Άρα μπορείς να πιστέψεις ότι έχεις παρησία. Γι' αυτό μπορείς να μπεις στο ταμείο σου. Αλλά με πίστη, καθώς είναι γραμμένο, ότι θα εισέλθεις δια το αίματος του Χριστού, αλλά και μέσα από μια καινούργια οδό, την οποία ο Θεός καθιέρωσε μόνο σε μας. Σε εμάς που έχουμε παρησία. Σε όποιον έχει παρησία. Δεν έχει, την έχει καθιερώσει σε όλους. Να το πω πιο αυστηρά. Σε όλους μας.
την έχει καθιερώσει σε όποιον έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Αληθινή παρησία. Και τότε μπορείς να μπεις να συναντήσεις τον ιερέα το Μέγα στον οίκον του Θεού. Αλλά η πνευματική ζωή δεν προηγείται, έπεται. Τώρα θα φανερωθεί η προσωπική σου πνευματική ζωή στην παρουσία του Θεού. Για να συναντήσεις τον ιερέα το Μέγα πρέπει να έρθεις με αληθινή καρδιά, με ειλικρίνεια. Πρέπει να έρθεις με πληροφορία πίστεως, με εμπιστοσύνη ότι θα συναντήσεις τον ιερέα το Μέγα και η καρδιά σου να είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού από κάθε συνείδηση πονηρά, γιατί αν χάσεις την αγαθή σου συνείδηση θα ναυαγήσεις την πίστη. Αλλά και λελουμένει το σώμα με είδωρ καθαρών, που μπορείς να το σκεφτείς πρακτικά και πραγματικά, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να μπαίνουμε χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί και ως προς το σώμα μας. Μπορείς να το πάρεις όμως λελουμένη και κάτω το σώμα και ως το πνευματικό λουτρό της ζωής σου με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και τότε είναι ανάγκη να κρατάς την ομολογία της ελπίδας σου ασάλευτο. Εάν τη χάσεις, τα χάσες. Την ομολογία της ελπίδας σου. Ο Ιησούς Χριστός ήταν βέβαιος ότι θα τον σταυρώσουν, θα πεθάνει, θα ταφεί, αλλά την τρίτη μέρα θα τον αναστήσει ο Κύριος. Ήταν βέβαιος. Δεν πήγε να πεθάνει έτσι επιπόλαια. Ήταν βέβαιος ότι την τρίτη μέρα θα τον αναστήσει ο πατέρας του. Και αυτή τη βεβαιότητα που μας τη δίνει η αλπίδα όταν είναι ασάλευτος, ότι ό,τι και να γίνει ο Κύριος θα παραλάβει την εκκλησία του. Προσδοκώ, λέει το σύμβολο της πίστεως, Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, αιώνος, αμήν. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, αδελφοί μου. Τι προσδοκάς, αδελφέ μου, τι προσδοκάς? Τι είναι αυτό που προσδοκάς? Ποια είναι η ελπίδα σου? Ότι θα σε ευλογήσει ο Θεός, ότι θα σου βρει καλή δουλειά, ότι θα σε παντρέψει ο Θεός? Θα απογοητευτείς. Τίποτα από όλα αυτά ο Θεός δεν θα κάνει όταν αυτή είναι η ελπίδα σου. Θα ελπίζεις και η ελπίδα σου θα είναι ματαία. Εάν όμως προσδοκάς με ελπίδα ασάλευτο την Ανάστασή σου, τότε όλα τα άλλα ο Θεός θα στα δώσει. Είναι το μεγάλο μυστικό του Λόγου του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Θεός σας θα προσθέσει, γιατί ξέρει τι έχετε ανάγκη, ξέρει τι χρειαζόσατε, ξέρει τι θέλετε, και όπως σας αγαπάει δεν θα σας δώσει αυτό που θέλετε. Αν όμως από το Θεό περιμένεις γήινα πράγματα κατά τη γνώμη σου, τίποτα από αυτό που περιμένεις δεν θα κάνει ο Θεός μέχρι να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αυτή είναι η προσδοκία μου, αυτή είναι η χαρά μου, αυτή είναι η ελπίδα μου, αυτή είναι η ζωή μου. Εγώ θέλω να έρθεις να με παραλάβεις, θέλω να είμαι όπου είσαι εσύ και εδώ ό,τι θέλεις εσύ. Μπορείς να το πεις? Μπορείς να πεις εδώ ό,τι θέλεις εσύ? Όχι ό,τι θέλει εγώ ο άνθρωπος, ό,τι θέλεις εσύ ο Θεός. Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Τότε μπαίνεις πραγματικά κρατώντας ομολογία της ελπίδας ασάλευτη, γιατί ξέρεις ότι είναι πιστός ο υποσχεθής. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Δόξα να έχει ο Θεός. Όμως δεν είσαι και μόνος σου.
ούτε η σχέση σου με το Θεό εξαρτάται από την μοναδική σχέση τη δική σου με το Θεό. Αλλά αντιθέτως, η σχέση σου με το Θεό εξαρτάται απόλυτα και από τη σχέση σου με τους αδερφούς σου. Ας φροντίζομεν λοιπόν περί αλλήλων. Δεν θα φροντίζουμε μόνο τον εαυτό μας. Δεν θα φροντίζουμε μόνο τα αιτήματά μας. Πρέπει να φροντίζουμε περί αλλήλων, να φροντίζεις για τα παιδιά του αδελφού σου, για να φροντίζει ο Θεός τα παιδιά τα δικά σου. Να φροντίζεις για τα αδέλφια σου, για να φροντίζει ο Θεός εσένα. Ας φροντίζομεν περί αλλήλων. Παρακινούντες μάλιστα στην αγάπη και στα έργα τα καλά. Εδώ είναι και δύσκολο. Πώς θα φροντίζω για όλους? Φρόντισε για αυτούς που μπορείς. Αλλά φρόντισε, αδερφέ μου, όχι μόνο για τον εαυτό σου. Φρόντισε για αυτούς που σου φέρνει ο Χριστός δίπλα σου. Τι θα πει φροντίζω? Φροντίδα. Φροντίδα, τους φροντίζεις. Όπως σε φροντίζει ο Θεός. Εάν φροντίζεις τους αδελφούς σου, θα φροντίζει ο Θεός εσένα και το σπίτι σου. Φρόντισε τους. Και παρακίνα του, παρακίνη τους εις αγάπη και εις καλά έργα, και ιδιαιτέρως πρόσεξε να προσέξουμε την εκκλησιαστική μας ζωή. Μη αφήνοντες να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τόσο περισσότερο όσο βλέπετε πλησιάζουσα την ημέρα. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό δείγμα απόδειξης η εκκλησιαστική σου ζωή στα μάτια του Θεού, αλλά και μέσα από τα μάτια του Θεού βλέπεις και εσύ τον εαυτό σου. Ποια είναι η εκκλησιαστική σου ζωή, πώς φροντίζεις, τι πιστεύεις, τι προσδοκάς, και μάλιστα πολύ περισσότερο που ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό μην αποβάλλετε την παρησία σας, γιατί έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Μπορώ να αποβάλω την παρησία μου? Βέβαια, πάρα πολύ εύκολα. Αν αρχίζω και σκέφτομαι τα δικά μου και όχι τα του Κυρίου. Δεν έχω βρει, λέει, άλλον ισόψυχο ο Απόστολος Παύλος από τον Τιμόθεο, γιατί όλοι ζητάνε τα δικά τους. Μόνο ο Τιμόθεος ζητάει τα του Ιησού Χριστού. Ο Τιμόθεος και εγώ, λέει ο Παύλος. Πες, ο Τιμόθεος και εσύ, αδερφέ μου, να ζητάμε τα του Ιησού Χριστού, για να μην χάσουμε την παρησία μας. Γιατί αν χάσουμε την παρησία μας, δεν μπορούμε, αδερφοί, να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να εισερχόμεθα. Δεν μπορούμε να αγιαζόμαστε. Δεν μπορούμε να πλησιάζουμε το Θεό για να πλησιάζει σε εμάς. Δεν μπορούμε να ανέβουμε στα Άγια. Δεν μπορούμε να συναντήσουμε το Μέγα Αρχιερέα. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Ούτε να τον λατρεύσουμε εν πνεύματι και αληθεία. Μην χάσεις την παρησία σου. Μην απογοητεύεσαι από το Λόγο του Θεού. Μην απογοητεύεσαι από τη ζωή σου. Μην απογοητεύεσαι και λες, πες, μη χαίρε η εχθρά μου. Εγώ κι αν έπεσα, ο Κύριος θα με σηκώσει. Κι αν βρέθηκα στο σκοτάδι, ο Θεός θα είναι το φως μου. Πες το, αδερφέ μου, πες το, για να ακούσεις τη φωνή του Θεού, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Πες το. Μην αφήνεις την καρδιά σου να βγάζει χολή για ανθρώπους, για τον έναν, για τον άλλον, για οποιονδήποτε. Μην αφήνεις την καρδιά σου να βγάζει χολή για το Θεό. Μην βλέπεις τον εαυτό σου και λυπάσαι και απογοητεύεσαι και λες, πώς κατάντησα έτσι. Μην το αφήνεις αυτό. Μη χαίρε η εχθρά μου. Δεν κατάντησες, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Μη χαίρε η εχθρά μου. Και αν έπεσα, θα σηκωθώ. Και αν βρέθηκα στο σκοτάδι, θα έρθει ο Κύριος και θα είναι το φως μου. Και τότε θα δοθεί εντολή να κτιστούν τα τείχη σου, και εντολή για ένα προσκλητήριο σωτηρίας μεγάλης, και θα είσαι κι εσύ μέσα σε αυτό το προσκλητήριο. Θα δεις τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό μην αποβάλλετε την παρησία σας, που έχει μισθοδοσία μεγάλη. Αντιθέτως,
έχετε ανάγκη από υπομονή. Γιατί μόνο αν έχετε υπομονή, και τι σημαίνει υπομονή, περιμένω, αναμένω, αλλά συνεχίζω, δεν αποκάμω. Αυτό θα πει υπομονή. Θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Μη χάσουμε την παρησία μας, αλλά κάνουμε υπομονή. Πόσο καιρό? Όσο θέλει ο Θεός. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει να με παραλάβει ο Χριστός. Θα κάνω υπομονή. Θα κάνεις? Θα κάνεις? Θα κάνεις? Μέχρι να έρθει ο Κύριος να σε παραλάβει, θα κάνεις? Εάν κάνεις υπομονή, μάθε ότι λίγο καιρό ακόμη και θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει σε σένα που κάνεις υπομονή για να πράττεις το θέλημα του Θεού. Θα έρθει ο ερχόμενος. Αν δεν κάνεις υπομονή, δεν θα έρθει ο ερχόμενος. Αν απογοητεύεσαι για τον εαυτό σου, για τις αδυναμίες σου, για τα λάθη σου, δεν θα έρθει ο Κύριος για σένα. Μέχρι να μάθεις να κάνεις υπομονή φυλάτοντας το θέλημα του Θεού για να πάρεις, να απολαύσεις τις επαγγελίες του Θεού. Λίγο ακόμη. Κάνε υπομονή λίγο ακόμη, χωρίς όμως να βαρυγκωμάς, χωρίς να αποκάμεις. Κάνε υπομονή δοξάζοντας τον Θεό, προσδοκώντας, προσκαρτερώντας τον Κύριο που δεν θα βραδύνει, θα έρθει σε λίγο. Γιατί μπορεί να κάνω υπομονή γκρινιάζοντας, βρίζοντας, να είμαι αποκαμωμένος, και τι υπομονή και πόσο υπομονή κάνω, Κύριε, και δεν με ακούς και δεν βλέπεις τους άλλους και δεν βλέπεις και εκείνον και δεν βλέπεις τον άλλον. Ποτέ δεν θα έρθει ο ερχόμενος. Τι ωραία είναι να κάνεις υπομονή και να πεις έτσι ο λίγον και έρχεται ο ερχόμενος. Γι' αυτό πρέπει να κάνω υπομονή πράττοντας το θέλημα του Θεού, γιατί τότε θα απολαύσω τις επαγγελίες του Θεού. Γιατί αν δεν κάνεις υπομονή, τότε η συνέχεια είναι πολύ άσχημη. Θα συρθείς ο πίσω και η ψυχή μου δεν ευαρετιστείται σε αυτόν που σύρεται εις τα ο πίσω. Καταλάβετε γιατί μας θέλει να κάνουμε υπομονή? Γιατί εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά είμαστε εκ των πιστευόντων προς σωτηρία ψυχής. Διάλεξε λοιπόν το δρόμο της ευλογίας ή της κατάρας. Δύο δρόμοι είναι εδώ μπροστά μας. Ο δρόμος της υπομονής, κρατώντας ασάλευτη την ομολογία της πίστεως, γνωρίζοντας ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, γνωρίζοντας ότι όταν κάνεις υπομονή με ασάλευτη την ομολογία της ελπίδας σου, έτσι ο λίγον και ο ερχόμενος έρχεται σε σένα, για σένα. Γι' αυτό μου είπε ο Κύριος, μάθε να προσεύχεσαι λέγοντας «Έλθε Κύριε». Μάθε. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Εμείς έχουμε μάθει να προσευχόμαστε με το δικό μας τρόπο. Για να λέμε και να λέμε και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε. Τώρα πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε με τον τρόπο της γραφής. «Έλθε Κύριε Ιησού». Αλλά έχω υπομονή. Περιμένω, συνεχίζω και φωνάζω «Ελθέ Κύριε Ιησού», και ο Ιησούς απαντάει «Έτι ο λίγον και έρχεται ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει». Ο δίκαιος όμως θα ζήσει εκ πίστεως, εκ της πίστεως αυτού. Πρόσεξε λοιπόν, μη χάσεις αυτή την υπομονή που κάνεις το θέλημα του Θεού, γιατί θα συρθείς τα οπίσω προς απώλεια. Και είναι τραγικό χριστιανός να σύρεται εις τα οπίσω επειδή δεν αντέχει η καρδιά του αυτά τα οποία βλέπει στη ζωή του. Γι' αυτό δεν βλέπουμε στη ζωή μας, αδερφοί, βλέπουμε στον Κύριο. Δεν βλέπουμε στην αδυναμία μας, βλέπουμε στον Κύριο. Δεν βλέπουμε στα χάλια μας, όποια και να είναι, βλέπουμε στον Κύριο. Και ξέρουμε ότι όταν κάνουμε υπομονή και περιμένουμε και συνεχίζουμε,
δεν θα βραδύνει ο ερχόμενος, θα έρθει και ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως και δεν θα είσαι εκ των σειρωμένων στα οπίσω προς απώλεια, αλλά θα είσαι εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν Χριστέ μου. Να ψάλλουμε αδερφοί. Να ψάλλουμε έναν ύμνο με όλη μας την καρδιά.